Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν αλλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς. Τη δεκαετία του 50, του 60, ο ελληνισμός είχε ενθουσιασμό. Ήθελε να κάνει έργα. Θα αναφέρω ένα περιστατικό προσωπικό. Αγοράσαμε ένα σπίτι οι Αιγυπτιώτες στο Adelaide και τότε ήμουνα πρόεδρος του σωματείου και αποφασίσαμε πίσω από το σπίτι να κτίσουμε ένα χολ για 100 άτομα για να πηγαίναμε εμείς οι Αιγυπτιώτες μια φορά το μήνα και να τρώμε, να γλεντάμε. Εγώ που ποτέ μου, μα ποτέ μου, δεν έχω αγγίξει φτιάρι, δεν είχα αγγίξει κασμά, δεν είχα σηκώσει πέτρα. Και το φτιάρι χρησιμοποίησα γιατί το κτίσαμε μόνοι μας. Είχαμε ανθρώπους που ξέρανε. Εμείς που δεν ξέραμε, κάναμε τις βαριές δουλειές. Με το καρουτσάκι να μεταφέρουμε το τσιμέντο. Να σπάμε τα τούβλα, γιατί αγοράσαμε μεταχειρισμένα και έπρεπε να τα καθαρίσουμε. Θέλω να πω, υπήρχε αυτός ο ενθουσιασμός. Στο Σίδνεϊ δεν ασχολήθηκα πολύ με τα σωματεία εκτός από την κριτική αδελφότητα, όμως έβλεπα ότι κάθε Σαββατοκύριακο γινόντουσαν χοροεσπερίδες. Χοροεσπερίδες με ζεστό σουβλάκι και κρύα μπύρα. Ποιοι δούλευαν τότε? Ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμείας σήκωναν τα μανίκια και με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους θα κόβανε τις σαλάτες, θα στρώνανε τα τραπέζια, θα βάζανε τις μπύρες στον πάγο και θα ετοιμάζανε και το μπαρμπεκιού, γιατί έπρεπε να ψήσουν τα σουβλάκια. Λοιπόν, τα παιδιά, οι κορούλες τους, θα πουλούσαν τα λαχεία στους προσκεκλημένους. Οι ορχήστρες έπαιζαν στο διαπασόν, γιατί για να καλύψουν και κάποιες, τέλος πάντων, παραφωνίες. Θέλω να πω, υπήρχε ο ενθουσιασμός. Ερχόντουσαν οι επιχειρηματίες λίγο αργά, έπρεπε να κλείσουν τα μαγαζιά τους κατά τις 10, κατά τις 11. Ερχόντουσαν με τις τσέπες γεμάτες και γινόντουσαν πληστηριασμοί. Και έβλεπες τώρα να χτυπάνε ένα ντενεκέ λάδι 50 λίρες, 100 λίρες. Μιλάμε τώρα, 50 λίρες ήταν 3 μισθοί, εβδομαδιαίοι μισθοί. Και τα χτυπούσαν γιατί? Γιατί ξέραν ότι δεν θα πάνε στο Βρόντο. Ξέραν ότι θα με τα χρήματα αυτά θα αγοραστεί ένα σπίτι για το σύλλογό τους. Ξέραν ότι με τα χρήματα αυτά θα αγοράζανε ένα αυτοκίνητο πρώτων βοηθειών για το χωριό, για την πόλη τους. Υπήρχε ένας στόχος, υπήρχε κάτι που έπρεπε να δουλέψουν για να το κάνουν και δουλεύανε.